του ρεύματος. Σε συνδυασμό λοιπόν μαζί με τις μειώσεις που μας είπαν του 3% τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα αυτό που μας έρχεται, είναι μια καλή είδηση, έτσι δεν είναι κύριε Αριστοδήμου μου? Πολύ καλή σας μέρα. Καλημέρα και από πλευράς δικής μου. Και πριν να σε παρακαλέσω, δεν μπορώ. Όταν βλέπω αυτά που είδα, δεν μπορώ. Είναι πιο απ' όλα, κύριε Αριστοδήμου, γιατί σήμερα από τις 6... Αυτά που επιπλήξατε με τους μαθητές και με το λεωφορείο, είναι ντροπιαστικά αυτά που είδα. Και αυτά είναι σημάδια κακά για κακούς καιρούς. Ο Σωκράτης είπε, συμπεριφορά είναι η μόρφωση και ο πολιτισμός. Εμείς δεν έχουμε ούτε μόρφωση ούτε πολιτισμό δυστυχώς και θα έχουμε κακά συνεπακόλουθα μελλοντικά με, αυτόν το, με αυτά που βλέπουμε. Είναι ντροπιαστικά. Είναι όντως. Είναι, λοιπόν, είναι. Καλά κάνετε και το άλλη... λέτε. Για πείτε μου τώρα, πάμε λίγο στα ευχάριστα να χαμογελάσουμε και λίγο. Εγώ θα σου πω και για το άλλο, έξερω ο χρόνος μας, αλλά θα σου πω και για το άλλο που ακολούθησε με το συνέντευξη από τη δημοσιογράφο σας, ότι και εμένα μου χτύπησαν την πόρτα την περασμένη εβδομάδα και μου είπαν προς το βραδάκι, έτσι, ναι. Να ανοίξω, να μην ανοίγουν σε κανένα. Σε κανέναν να μην ανοίγουν. Τι εννοείτε, χτύπησαν την πόρτα, τι σας είπαν? Μια κοπέλα, ναι, μου είπε, όταν τη ρώτησα ποιος είναι, μια φορά δεν απάντησε, δεύτερη δεν απάντησε, την τρίτη μου είπε, είμαι η Έλενα του Άντρου από τη διπλανή πολυκατοικία. Εγώ της λέω, δεν ξέρω ούτε Έλενα ούτε Άντρου από τη διπλανή πολυκατοικία. Μια και έκανε και επιθεώρηση εδώ, έστειλε περιπολικό. Αλλά να μην ανοίγουν σε κανέναν. Ναι. Και ειδικά όσοι σας λένε ότι είναι η Έλενα του Άντρου, μην ανοίγετε ποτέ. Πήρε δύο ονόματα. Η Έλενα είναι πολλές. Άντρη είναι 50% της Κύπρου. Και έτσι. Όχι, προσεκτικά. Εσείς το διασταυρώσατε ότι δεν υπάρχει καμιά Έλενα και ο σύζυγός της δεν είναι κανένας, δεν είναι άντρος από δίπλα. Πήγατε. Είναι σχεδόν όλοι ξένοι εδώ δίπλα. Άρα δεν υπάρχει. Ναι. Και Έλενα η άντρος δεν άκουσα καμιά φορά στη γειτονιά. Καλά κάνετε και το λέτε στον συνέχεια. Κόσμο, να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του ρεύματος. Στα του ρεύματος είναι πολύ ευχάριστα τα νέα, όπως έχεις πει και εσύ. Χθες εμείς είχαμε δύο συναντήσεις στην ΑΕΚ, στα κεντρικά γραφεία εδώ. Πολύ ευθαρρυντικά αυτά τα οποία μας ενημέρωσαν, είδαμε και τους είπαμε ότι μας ενδιαφέρει. Να έχουμε αυτές τις επαφές, να έχουμε αυτές τις ενημερώσεις, να συνεννοούμαστε, να τις μεταλλέγουμε και στα δικά μας. Και συναντήσαμε και τον πρόεδρο εκεί. Ναι. Και ευτυχώς ο ίδιος ήξερε κάτι, αλλά δεν ήθελε να μας πει. Σήμερα είχαμε τα ευχάριστα νέα, όπως λέτε κι εσείς, και αυτό είναι το καλό συμπέρασμα. Εκεί που πάνε να βάλουμε νέες φορολογίες, τουλάχιστον εκλειτώσαμε από το 6%. Επίσης, στις συζητήσεις μας είπαμε και εμείς απόψεις για το πώς πρέπει και κάποια άλλα πράγματα να γίνουν. Είπαμε και το γεγονός ότι εμείς θεωρούμε την ΑΕΚ ότι πρέπει να διατηρηθεί η ισχυρή, αλλά πρέπει να έχει και τις δυνατότητες να επενδύσει. Το να διατηρεί τα κέρδη της για επενδυτικούς σκοπούς, να μην τις τα παίρνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δηλαδή και μετά να βάζει σε σένα, σε μένα, στον κάθε καταναλωτή. Που εμείς είπαμε ότι είμαστε και οι μέτοχοι. Κάθε πολίτης εμείς είμαστε μέτοχοι, διότι είναι δημόσια εταιρεία. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μας δίνει μέρισμα. Μέρισμα με την έννοια του να μην τουλάχιστον μας επιβάλλει τις ακρίβειες που μας επιβάλλει. Να κάνει παραχωρήσεις όπως του τύπου αυτού που θα βάλει το 6%. Τώρα πώς τα βρήκα είναι άλλο θέμα, αλλά σημασία έχει ότι δεν θα μπει στην τιμή. Ας κρατήσουμε το αποτέλεσμα, ναι, μην πάμε να σκαλίσουμε, γιατί ζητήσαμε 25, ύστερα 13, ύστερα τώρα για φέτος 6. Αφού τα βρήκαν, μένουμε μέχρι εδώ, μας συμφέρει αυτό, κύριε Αριστοδήμου. Τώρα, δεν είναι η ίδια κατάσταση βεβαίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Το λέγαμε και το πρωί, διαβάσαμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος. Γιατί? Πριν να πας τα καύσιμα, μου επιτρέπει να πούμε και το άλλο ευχαριστώ της ημέρας, ότι ο Υπουργός, του οποίου λέω μπράβο αυτή τη στιγμή, διότι ακούει, σκέφτεται, συζητά και επήρε στο Υπουργικό και έφερε το πλαφόν. Α, το πλαφόν για την τιμή πώλησης του εμφιαλωμένου, το είχα για πιο μετά αυτό, αλλά να το πούμε τώρα, που είμαστε στα ευχάριστα. Από το 2005 κυνηγούμε αυτό το θέμα, Κατερίνα μου, κανένας δεν μας ευαλευτεί. Για τα συμφέροντα που υπάρχουν, γνωστά, θα μην τα συζητήσουμε, λες εσύ. Ναι.
Οπότε είναι ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα για το, για όχι, το... όχι, περιμένετε το... λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι εχθές αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ότι θα μπει ανώτατη τιμή στην τιμή πώλησης εμφιαλωμένου νερού, αν δεν κάνω λάθος, και το μισό λίτρο και τα 750 ml για χώρους που, όπως για παράδειγμα σε λιμάνια, σε αεροδρόμια κτλ. Θα υπάρχει η ανώτατη τιμή. Το αεροδρόμιο. Ένα καλό παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο, είναι όμως και οι παραλίες, όμως είναι και τα στάδια και τα θέατρα και όλοι οι χώροι που διατηρούν ένα μονοπωλιακό καθεστώς, ναι, μια καντίνα εκεί, ακόμα και στα δικά σας τα γραφεία, αν είναι μονοπωλιακοί θα πρέπει οι τιμές να είναι λογικές, δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικές. Και παρόμοιο το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο, μόλις σήμερα το πρωί άκουσα ότι χτες άνθρωπος που κυκλοφόρησε στο αεροδρόμιο, που ταξίδεψε, πλήρωσε την πομπουκαλάκι το μικρό 1,5 ευρώ. Αυτό δεν είναι σκοκέρδια. Μάλιστα. Έχονται να δικαιολογήσουν κάποιοι ότι έχουν περισσότερα έξοδα. Μα περισσότερα έξοδα πόσο. Πόσο αγοράζουν μπουκαλάκι από τον πολιτή, από τον προμηθευτή. Και γιατί πρέπει να είναι 1,5 ευρώ. Γιατί στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες είναι μισό ευρώ. Μισό ευρώ παντού είναι το νερό. Σε άλλες χώρες. Ναι. Ακόμα στην Ελλάδα και το 70 CL, το 70... Τα 75, ναι, και το 750. Μιλιλίτρα, ναι, είναι και αυτό σε χαμηλή τιμή. Είναι και αυτό στο πλακό. Δεν θέλουμε να διαιωνιστεί αυτό το πράγμα, να γίνει παντού, αλλά εκεί που δικαιολογείται, με συζητήσεις πολιτισμένες, όμορφες και δικαιολογημένες, να κατανοήσει η μια πλευρά την άλλη, να μην εκμεταλλεύεται κανένας. Ούτε οι καταναλωτές που δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά ούτε και αυτοί που τους πουλούν οι έμποροι να εκμεταλλεύονται την δινή θέση ότι είμαι μονοπόλιο. Ξέρεις, πουλώ μόνος μου. Συγγνώμη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ποσότητα και η διάρκεια. Τώρα στα αεροδρόμια ξέρεις πώς γίνεται. Μπορεί να κάτσει μια οικογένεια με παιδιά και 5, 6, 7 ώρες εκεί. Ναι, και ναι. Τα παιδιά τουλάχιστον θέλουν ένα ποτήρι νερό. Θέλουν ένα μικρό σάντουιτς. Εμείς θα θέλαμε να επεκταθεί και σε παιδικά σάντουιτς αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πάντως, τώρα μου στέλνουν για το αεροδρόμιο αρκετά πράγματα. Λέει, ένα μπύρα, λέει, την Ακεδάκη στα περίπτερα 1,30, στο αεροδρόμιο 5,95. Μάλιστα. Φοβάσαι να διψάσεις, λέει η κυρία Μέρη. Καλό. Καλό, κυρία Μέρη μου, καλό. Μην διψάσετε, μην διψάσετε. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Και μιας και είμαστε σε αυτό, να πάμε και λίγο, γιατί χθες είχαμε τον κύριο Λιβαδιώτη και μας είπε ότι οι τιμές των κρεάτων, επειδή σήμερα θα έχει πολύ κατανάλωση, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και αυτό είναι θετικό, το γεγονός ότι... Στα ίδια ψηλά. Στα ίδια ψηλά. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν είμαστε λίγο πιο ψηλά. Είμαστε στα ίδια. Είμαστε. Ωραία. Είμαστε. Ωραία. Είμαστε. Τώρα... Αφού πρόσφατα ναι, μας ανακοίνωσε ακόμα και η Υπηρεσία Προστασίας της Καταναλωτής ότι αυξήθηκε στα παρατηρητήρια. Θυμάστε τα τελευταία. Ναι, τα θυμάμαι. Βεβαίως. Τα θυμάμαι. Άρα, τα θυμάμαι. Θα είμαστε πιο ακριβοί από πέρσι, Κατερίνα μου, στο τραπέζι της 5ης της Σαραγώστης. Εγώ λίγο ξεκίνησα μία έρευνα για της Καθαράς Δευτέρας το μενού. Ωραία. Τα διάφορα. Ωραία. Ξεκίνησα μία έρευνα. Αν έχει και ο κόσμος να μας στείλει κάτι τώρα, τα βασικά, ξέρετε, τον ταραμά, τα ραμοσαλάτα, την ταχίν, τις ελιές, λαγάνες, τέτοια πράγματα, χόρτα. Έτσι. Και σιγά σιγά φτάνοντας την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ρεπορτάζ για αυτό. Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι 31, μάλλον ξέρουμε ότι 31 Μαρτίου τελειώνει η επιδότηση στα καύσιμα. Φεύγει αυτό. Σωστό. Άρα επανέρχονται τα 8,3 σεντ. Εάν όντως επιμένει το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει την πράσινη φορολογία που είναι 5 σεντ πάνω στα καύσιμα, αντιλαμβάνομαι... Συνένα, το ΦΠΑ. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι ότι πρωταπριλιά δεν θα είναι ένα ψέμα, αλλά θα είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα να πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά τα καύσιμα αρχές του άλλου μήνα. Μια τρομακτική πραγματικότητα, μια τρομακτική αλήθεια. Δεν θα είναι ψέμα, θα είναι μια τρομακτική αλήθεια. Και ελπίζουμε να μην το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς βέβαια έχουμε θέσεις και χάσαμε τις θέσεις μας την περασμένη Παρασκευή, πρώτη του μήνα. Υπήρξε στο Υπουργείο μια ευρεία σύσκεψη, παρουσίαση των φορολογικών δεδομένων, των νέων φορολογικών δεδομένων, όπως θα έχουν μελετήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mm-hmm. Και εκεί εκφράσαμε τις απόψεις μας.
Εμείς είπαμε ότι γιατί το λένε και δικαιολογούν την στάση της επιβολής νέων φορολογιών, της πράσινης φορολογίας, η οποία δεν θα είναι μόνο στα καύσιμα, από ό,τι ξέρεις θα είναι και στο νερό και θα είναι και... Νερό και ξενοδοχεία, διαμονή, ναι. Ναι, και δεν ξέρεις, και δεν ξέρω πού θα σταματήσει, διότι η φορολόγηση ξέρεις πώς γίνονται, το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είπαμε, μας είπαν ότι, μα ξέρεις, είναι για να δημιουργήσουμε κουλτούρα. Μα συγγνώμη Κατερίνα μου, εσύ ξέρεις ή όποιος μας ακούει τώρα ξέρει ότι η κουλτούρα επιβάλλεται με φόρους, με φορομπηκτική πολιτική ή οι φόροι επιβάλλουν, δημιουργούν. Καλά, κουλτούρα. Να ρωτήσω κάτι, κουλτούρα. Εγώ το ρωτάω 3 μέρες τώρα αυτό που θα σας πω, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση από κανέναν. Και όταν παίρνεις και ένα τηλέφωνο ή να στέλνεις και ένα μήνυμα, δεν υπάρχει απάντηση μετά, ούτε στα προσωπικά εννοώ. Αυτή είναι η φορολογία που θα μαζευτεί από την πράσινη φορολογία, πού θα την επενδύσουμε? Ναι. Τι θα την κάνουμε? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δικαιολογημένα το ρωτάς. Όπως και για τους τρίπους. Άρα εδώ το ναι. πρόβλημα, το οποίο είναι και έλλειμμα δημοκρατικών στον τόπο μας, είναι η διαφάνεια. Μάλιστα. Να μας εξηγήσουν αυτά τα οποία... θα μας εξηγήσουν. Περιμένω να απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Ακόμη δεν μου απάντησε. Όταν μου απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών... Εμείς είπαμε στους καθηγητές εκεί του Πανεπιστημίου και κάτι άλλο. Είπαμε ότι στα μοντέλα που χρησιμοποίησα, πολύ όμορφα, πολύ ωραία και έβγαλαν τα αποτελέσματα του. Και όντως, εγώ το χάρηκα που βρέθηκα σε αυτήν την παρουσία που έκαναν. Σήκωναν να μπουν και άλλοι παραγοντές. Mm-hmm. Διαφορετικοί παραγοντές. Δηλαδή, αντί να μπει μόνο το κυκλοφοριακό, το η ρήπανση και η φορολογία για να εισπράξουν φόρους, αν μπορούσε να μπει για να αποκτήσει ο κόσμος κουλτούρα που είπαν. Να μπουν παράγοντες οι οποίοι αφορούν το κράτος. Το κράτος με τις πολιτικές του θα δημιουργήσει κουλτούρα. Δηλαδή, Κατερίνα μου, τους ερώτησα, μπορείτε εσείς με αυτό το γεγονός ότι να βάλετε φορολογία να δημιουργήσετε κουλτούρα, πώς να πείσετε τον πολίτη να αφαιρέσει το αυτοκίνητο του, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του? Έλα, δεν πρέπει να έχεις ένα άλλο τρόπο όμως. Ναι. Άρα πρέπει να δημιουργήσει το κράτος τις προϋποθέσεις πρώτα και μετά να μιλεί για κουλτούρα. Και μετά να επιβάλλεις την κουλτούρα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αριστοδήμο μου. Να είστε μαζί μου σε αυτή την έρευνα που κάνω για τα Σαρακοτιανά. Θα τα πούμε και ξανά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.